Το επόμενο ερωτηματικό λοιπόν. Πιστεύετε ότι έχουμε βάλει την ταμπέλα ότι αυτοί οι άνθρωποι κατά τεκμήριο, γιατί η εμπειρία μας μας λέει ότι η τεράστια πλειοψηφία των αρρώστων με καρκίνο του προστάτη θα ξεκινήσουν έχοντας έναν καρκίνο ο οποίος είναι όρμονο ευαίσθητος. Άρα έχουμε στα χέρια μας τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που έχουν σχέση με τον ορμονικό χειρισμό και ειδικά στη μεταστατική νόσο. Αυτό το θεωρούμε εκ των προτέρων, σαν δεδομένο. Αντρέα, από την εμπειρία σου, είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε σαν δεδομένο? Δηλαδή, έχουμε τρόπο να το ελέγξουμε, να πούμε ότι δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι άπαντες θα είναι ορμονοευαίσθητοι ευθύς εξ αρχής. Ότι αν θα τους κάνει η χημειοθέραπευση, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Όχι. Ξεκινάμε από το... Μάλλον το πάω λίγο διαφορετικά. Η χημειοθεραπεία, τουλάχιστον στο μυαλό όλων μας αυτή τη στιγμή, έχει να μας βάζει κατευθείαν ότι έχει να κάνει με την ορμονοαντοχή. Με την αντοχή. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Και θα το δείξουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καινούριος. Έτσι. Δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός σε αυτόν. Δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι ορμονοευαίσθητος από την αρχή. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο όσον αφορά τη σχέση του PSA με την έκταση της νόσου, των στοιχείων από την ιστολογική διάγνωση, κάποια στοιχεία από εκεί πέρα, κάποιοι άλλοι δείκτες θα μου πει κανένας. Σκέφτεται κανείς από εσάς έτσι γενικότερα την... Εάν σε έναν άρρωστο ο οποίος έρχεται με μεταστατική νόσου, πρώτη και έχει διάγνωση. Πολύ χαμηλό PSA, θέλει να πει ο κύριος Μητρόπουλος. Αυτό θέλει να πει, αν το καταλαβαίνει πολύ καλά. Έχει ένα super scan και έχει ένα PSA. Έχει ένα super scan, 15. Έχει 10 Gleason score και έχει 0,5 PSA. Αυτό θέλει να πει, για να είμαι ειλικρινής, χωρίς να το καταλάβω ευθύς εξ αρχής. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή κάποια στοιχεία στην κλινική απεικονιστική και βιοχημική εκτίμηση του αρρώστου που θα σας βάλουν στο μυαλό την πιθανότητα ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην είναι ορμονοευαίσθητος? Εντελώς έμεσα αυτά τα πράγματα. Ναι, Οδυσσέα. Ιστολογικά. Τι καρκίνο? Ιστολογικά. Ναι. Εάν ιστολογικά δεν είναι αδενοκαρκίνωμα, δεν έχει νόημα. Σαφέστατα, ναι. Αν είναι όμως μικροκυταρικό καρκίνωμα, σπάνια οντότητα ιστολογική, αλλά υπάρχει. Δεν κάνουμε ορμόνες. Είναι μια περίπτωση που ευθύς εξ αρχής μπορείς να πεις από την ιστολογική διάγνωση ότι αυτός δεν πρόκειται να είναι ορμονοευαίσθητος. Σε αυτή την περίπτωση, άμα είναι στην ιστολογική διάγνωση, Οδυσσέα μου, μικροκυταρικός, υπάρχει κάποια εξέταση αίματος που μπορούμε να στείλουμε για να... Ενολάς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ καλός μαθητής του σχολείου μας. Το ερώτημα όμως πρέπει να τεθεί περισσότερο για το αδενοκαρκίνωμα, νομίζω, με την έννοια ότι εάν ευθύς εξ αρχής μπορούμε να πούμε ότι σε αυτόν τον άρρωστο δεν θα δώσω ορμονική θεραπεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος τελικά και είναι εκ του αποτελέσματος. Τέτοιο, για να είμαστε είναι εκ του αποτελέσματος. Απλά και μόνο είναι αυτοί οι άνθρωποι με τον Gleason Score 10, με το χαμηλό PSA σε σχέση με την έκταση της νόσου, με στοιχεία νευροενδοκρινικά που κανένας παθοανατόμος εδώ που τα λέμε στη ρουτίνα και στην πιάτσα δεν κάθεται να κάνει τέτοιου είδους πράγματα, δηλαδή να κάνει τη χρώση για την neuron specific enolase που είπε ο καθηγητής προηγουμένως, που μπορούμε να τη μετρήσουμε και στο αίμα σαν ενολάση ή την πομπεσίνη κλπ. Που είναι τα στοιχεία εκείνα που θα δώσουν, που είναι τα στοιχεία που πραγματικά χαρακτηρίζουν τους ορμονοανεξάρτητους όγκους. Και θα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος το πώς θα πάνε. Αυτή η ομάδα των αρρώστων είναι εκείνη η οποία που βλέπει κανείς ότι πολύ γρήγορα από την έναρξη του ορμονικού χειρισμού θα έχουν πρόοδο της νόσου, παρά το ότι έχουν ορμονικό χειρισμό. Επομένως, τη δεδομένη στιγμή, ναι. Πόσοι από εσάς θα δίνατε χημειοθεραπεία στα δύο περιστατικά που έχουμε? Θα έδινε κανένας χημειοθεραπεία, θα τον έστελνε για χημειοθεραπεία κατευθείαν? Είσαι. Δεν έχω κάποια εμπειρία γι' αυτό, αλλά θεωρώ πως το δεύτερο περιστατικό είχε θέση. Το πρώτο είναι, σαν θα είχε. Το πρώτο, ναι. Εκείνο το οποίο έχει την μετάσταση στη σπονδυλική στήλη. Κάποιο σκεπτικό γι' αυτό? Να προετοιμαστεί το έδαφος του για πιο ομαλή, για την ποιότητα ζωής. Δηλαδή το ότι θα είναι λιγότερο υπόδεινο για τον άρρωστο.
Ουσιαστικά, ακόμα και η αντιμετώπιση του θέματος αυτού και του πόνου που μπορεί να προκαλέσουν οι ουσιαστικές μεταστάσεις, όταν ανταποκριθούν στην ορμονική θεραπεία, ξέρουμε ότι ανταποκρίνεται και αυτό. Να... Έχουμε κάποια δεδομένα, Αντρέα? Κοιτάξτε, το δεδομένο είναι μόνο αυτό από τα guidelines, δηλαδή χημειοθεραπεία κάνουμε μόνο στον άντοχο καρκίνο του προστάτη, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, και υπάρχουν διάφορα σχήματα, αυτό μπήκε έτσι για να μπει η διαφάνεια. Αυτό που θέλω να σκεφτείτε όλοι είναι κάτι που το σκεφτόμουν από όταν άρχισα να ψιλοκαταλαβαίνω τον καρκίνο του προστάτη, παρόλο που δεν είμαι πολύ ειδικός πάνω στον καρκίνο του προστάτη, και το συζητάμε καμιά φορά με τα παιδιά τα δικά μας, είναι πολύ αιρετική άποψη, αλλά όλο και περισσότερο πείθομαι ότι είναι σωστή άποψη. Οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν το Νόμπελ, ο κ. Μητρόπουλος είναι πιο παλιός από μένα, θα μας πει πότε. Αυτά τα χτύπημα κάτω από την μέση, για αμέσως μετά. Πιθανότατα να μας έχουν καθυστερήσει 50-60 χρόνια από τη σωστή κατεύθυνση. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Χαίρομαι που το ακούω από τον κύριο Σκολαρίκο αυτό το πράγμα. Είναι αιρετικό μεν, είναι, αλλά όχι και είναι τόσο. Πολύ αιρετικό, αλλά είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Το Νόμπελ λοιπόν δόθηκε το 1946 ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, η ορμονοεξάρτηση, τη συσχέτιση μάλλον, ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι νόσος η οποία έχει σχέση με τα ανδρογόνα, ήταν ακριβώς εκείνη που ήταν η κυρίαρχη αντίληψη στην ουρολογία τα τελευταία 60 χρόνια. Εχθές σας πέταξα μια κουβεντούλα κάποια δεδομένη στιγμή. Το ότι πιστεύω, σε ατομικό πιστεύω, ότι η νόσος του προστάτη είναι στρωματική νόσος, όπως πιστεύω ότι είναι όλη η καρκίνη. Παρόλο που είναι άδενο καρκίνωμα, δεν έχει κύτταρα στρωματικά, ο καρκίνος του προστάτη, είναι σκέτο αδενικό στοιχείο. Έτσι, άδενο καρκίνωμα. Το υπόβαθρο για να σταθεί αυτός ο καρκίνος είναι τα στρωματικά στοιχεία. Το παιχνίδι για το πώς γίνεται η αλληλεπίδραση και η οποιαδήποτε παραγωγή είναι εκείνο το οποίο φτιάχνει το στρώμα. Όλη η σύγχρονη έρευνα αυτή τη στιγμή και στον καρκίνο του προστάτη έχει στραφεί για να το τι γίνεται στο στρώμα. Και στην ουσία... Είναι αν πριονίσεις του αλουνού την καρέκλα θα πέσει κάτω. Και στην άρα λοιπόν εκεί είναι. Οι όροι θα αλλάξουν νομίζω πολύ σύντομα. Θα αλλάξουν δραματικά. Θα είναι στρωματικά εξαρτώμενος και στρωματικά ανεξάρτητος. Θυμηθείτε την κουβέντα ναι, μου. Έρχονται. Σαφέστατα. Έρχονται ναι. Λοιπόν, επομένως, η θεωρία όμως που έχει ο Χριστόφορος ο λογοθέτης αυτή τη στιγμή, ότι κοίταξε να δεις, θα πρέπει να χτυπήσουμε και με χημειοθεραπεία και με ορμονοθεραπεία ευθύς εξ αρχής αυτόν τον άρρωστο. Σε τι βασίζεται? Βασίζεται ουσιαστικά στη φιλοσοφία ότι υπάρχουν ευθύς εξ αρχής ορμονοευαίσθητα και ορμονοανεξάρτητα στοιχεία. Και ότι με την ορμονική θεραπεία, εκείνο το οποίο θα κάνεις, είναι να χτυπήσεις, να σκοτώσεις τα ορμονοευαίσθητα. Σκοτώσεις εντός εισαγωγικών, έτσι. Αποτέλεσμα, για μεταφερθείτε από την μακροοικολογία στην μικροοικολογία. Microenvironment πλέον. Η ισορροπία η οποία δημιουργείται μεταξύ ορμονοευαίσθητων και ορμονοάντοχων κλώνων, ξαφνικά στον άρρωστο που βρίσκεται σε ορμονοθεραπεία, γίνεται ανάποδα υπέρ των ορμονοάντοχων. Γιατί οι ορμονοάντοχοι κλώνοι έχουν προέλευση από τα στελεχεία κύτταρα, τα stem cells, τα οποία δεν ακούνε τίποτα. Είναι ορμονοάντοχα έτσι κι αλλιώς. Διαφοροποιούνται σε ορμονοευαίσθητα στην πορεία ένα κομμάτι από αυτά. Άρα λοιπόν η θεωρία για την πρώιμη χρήση χημειοθεραπείας σε κάποιους ανθρώπους βασίζεται στο ότι να χτυπήσουμε αυτό τον πληθυσμό των ορμονοάντοχων κυττάρων ευθύς εξ αρχής για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Κρατήστε το στο μυαλό απλά και μόνο σαν κάτι το οποίο τρέχει ερευνητικά αυτή τη στιγμή σε κάποια ογκολογικά κέντρα στον κόσμο, δεν είναι όμως με κανέναν τρόπο, δεν μπορεί να αποτελέσει την καθημερινή μας πρακτική για αυτή την ιστορία.